Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έδωσε δεύτερη συνέντευξη, αυτή τη φορά στον Αντένα. Πάλι με τις ίδιες συνθήκες των προκαθορισμένων ερωτοαπαντήσεων. Ο δε δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο εξυπηρέτησης της λίστας Πέτσα. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος αυτής της συνέντευξης, αν όχι για να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στους Έλληνες πολίτες? Η ανεργία, η υγειονομική κρίση, η ακρίβεια, η αμφισβήτηση του Αιγαίου, η αύξηση στις τιμές ενέργειας, η ασφάλεια, η σιωπηλή αποδοχή της ανέλεγκτης ατιμόρυτης κυκλοφορίας των μεταναστών που έχουν γεμίσει τη χώρα. Αλλά δεν έχουμε καμία πληροφορία εδώ και 2 χρόνια για το τι μέλη γενέστε. Αντί για απαντήσεις όμως ανάλογες τις θέσεις που κατέχει ο κύριος Πρωθυπουργός και των ανεξέλεγκτων πια προβλημάτων, είδαμε μία πρόβα τζενεράλε ενός θεατρικού, με προβαρισμένες μεσοβέζικες απαντήσεις, που ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να κατανοήσει, όπως η οριακή τιμή του συστήματος ή έσοδα απορρίπους που δεν δημοπρατούνται. Άφησε ουσιαστικά αναπάντητα τα ερωτήματα για τις υψηλές τιμές της ενέργειας που βλέπουμε στους τελευταίους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Όσο για την επιδότηση των λογαριασμών, σκεφτείτε, από πού βρίσκονται αλήθεια αυτά τα χρήματα? Στο ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία στους νέους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντησε ότι αυτό θα το αντιμετωπίσει με τις επενδύσεις που έχει φέρει και ότι είναι πολλές. Αυτές είναι οι επενδύσεις των δικών τους παιδιών που πρέπει να γίνουν εδώ και τώρα, εκμηδενίζοντας τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, υποβιβάζοντάς τους σε πολίτες β' κατηγορίας. Όσο για τη δεύτερη αύξηση στους μισθούς, που σε καμία περίπτωση δεν αντισταθμίζει τις αυξήσεις σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Είπε ότι για να μπορεί η κυβέρνηση να εκταμιεύσει, πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθετημένη ευρωπαϊκή διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που όπως μας είπε, θέλει 2 με 3 μήνες για να πραγματοποιηθεί. Μην ξεγελιέσαι, Έλληνα πολίτη. Μπορεί να φαντάζουν ως φροντίδα οι υποσχέσεις για τις αυξήσεις και τις επιδοτήσεις, όμως δεν σου είπαν ποτέ ποιες είναι οι εγγυήσεις που βάζουν για να πάρουν αυτά τα κονδύλια. Και ούτε θα στο ξεκαθαρίσουν ποτέ. Γιατί τότε θα πρέπει να παραδεχτούν ότι τα 600 δις δολάρια που έχει καταθέσει ο Αρτέμις Σόρας στην ελληνική δημοκρατία, τα οποία περιλαμβάνονται στα πιστωτικά έσοδα των προϋπολογισμών επί 7 συνεχόμενα έτη, είναι αυτά που μας προστάτεψαν το 2012 και μας προστατεύουν έως και τώρα από τη χρεοκοπία.